αξιωματικοί, υπαξιωματικοί, στρατιώτες, ναύτες, σμινίτες, εθνοφύλακες, έφεδροι και πολιτικό προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων. Καθώς κλείνουμε τις σελίδες του 2023, θα ήθελα να εκφράσω σε εσάς και τις οικογένειές σας τις θερμότερες ευχές μου για υγεία, πρόοδο, ευημερία και επίτευξη των στόχων σας. Η έλευση της νέας χρονιάς δεν θα αφορά την τυπική ανανέωση του ημερολογίου. Θα αφορά τη διεύρυνση και την ανανέωση της προσέγγισής μας στην εθνική ασφάλεια. Είμαστε υποχρεωμένοι να εξελιχθούμε, να αλλάξουμε, να προσαρμοστούμε στα σύγχρονα δεδομένα, να προωθήσουμε την επαύξηση των δυνατοτήτων μας, να διευρύνουμε τον οριζοντά μας, για την αποτροπή κάθε δυνητικής επιβουλής, κάθε πρόκλησης, κάθε απειλής, αυτών που αναφύονται στον ορίζοντα της ευρύτερης περιοχής μας και αυτών που αναφύονται από τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Η κινητήρια δύναμη της εξέλιξης, της αλλαγής, είστε εσείς, οι γυναίκες και οι άνδρες των ενόπλων δυνάμεων της Ελλάδας. Είστε προϋπόθεση και εχέγγυο επιτυχίας στη νέα προσπάθεια. Προσπάθεια συλλογική, προσπάθεια εθνική. Γυναίκες και άνδρες των ενόπλων μας δυνάμεων. Θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για την αφοσίωση και τον επαγγελματισμό σας. Με τίμημα δυστυχώς σε ορισμένες περιπτώσεις την ίδια τη ζωή συναδέλφων σας. Εν καιρό ειρήνης. Θα ήθελα να εκφράσω το σεβασμό μου για την προσήλωσή σας στο ιερό καθήκον της προάσπισης της εδαφικής μας ακεραιότητας, της αδιαπραγμάτευσης εθνικής μας κυριαρχίας. Σας καλώ να συνεχίσετε το έργο σας ως φρουροί της ελληνικής επικράτειας, ως συμπαραστάτες της ελληνικής κοινωνίας σε κάθε δυσκολία. Ο ελληνικός λαός προσβλέπει σε εσάς. Εύχομαι στις οικογένειές σας και σε όλους εσάς μια ευτυχισμένη, ειρηνική και επιτυχημένη νέα χρονιά.